Είμαστε στην ενότητα νόστιμα και υγιεινά και πάμε να κάνουμε τώρα μια πολύ ωραία σαλάτα η οποία έχει παντζάρια, έχει ρεβίθια, έχει ωραία λαχανικά και το κυριότερο έχει ένα πολύ ωραίο ψητό χαλούμι. Το χαλούμι το ξέρουμε όλοι, έτσι είναι το αγαπημένο μας παραδοσιακό κυπριακό τυρί το οποίο βγάζει όλη του τη γεύση όταν ζεσταθεί και όταν ψηθεί. Επομένως, αυτό το χαλούμι θα το κάνουμε ψητό, αλλά πρώτα θα ετοιμάσουμε τη σαλάτα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια πολύχρωμη, πολύ θρεπτική, πολύ νόστιμη σαλάτα. Ξεκινάμε εδώ την διαδικασία. Λοιπόν, σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε όλα τα υλικά. Καταρχάς, έχω παντζάρια βρασμένα. Το παντζάρι, επειδή έχει αυτή την ωραία γλυκιά γεύση, ταιριάζει πάρα πολύ με το χαλούμι και με τα υπόλοιπα υλικά. Έτσι. Οπότε, βράζουμε τα παντζάρια, τα ξεφλουδίζουμε και τα έχουμε έτοιμα τώρα για να τα ψιλοκόψουμε τελευταία στιγμή. Έτσι σε ωραία, ομοιόμορφα κομμάτια. Δύο βολβοί παντζαριών είναι ό,τι πρέπει για αυτή την ποσότητα της σαλάτας. Να σας πω ότι μπορείτε να τα ετοιμάσετε, να τα βράσετε δηλαδή και να τα έχετε στο ψυγείο σας για μερικές ημέρες και έτσι θα έχετε πάντα έτοιμα παντζάρια για να τα προσθέσετε μέσα σε σαλάτες ανάμεικτες όπως αυτή εδώ. Προσθέτω ρεβίθια βρασμένα, ένα άλλο αγαπημένο υλικό, το οποίο και αυτό το έχω συνέχεια στο ψυγείο μου. Έχω βρασμένα ρεβίθια και στην κατάψυξη, τα αποψύχω, τα έχω έτοιμα για μαγείρεμα. Για μαγείρεμα δηλαδή, για χρήση. Οπότε εδώ στη σαλάτα να τα έτοιμα. Βάζω λοιπόν και τα ρεβίθια. Εδώ τώρα κάνουμε και έναν ωραίο θρεπτικό συνδυασμό, γιατί έχουμε τα ρεβίθια, τα οποία περιέχουν βιταμίνη Β6, η οποία είναι χρήσιμη για τον οργανισμό μας, αλλά βοηθάει κιόλας να απορροφήσουμε το μαγνήσιο που έχουν τα παντζάρια. Οπότε κοιτάμε κάθε φορά που κάνουμε κάτι, ας πούμε μια σαλάτα, να βάζουμε και υλικά που συνεργάζονται μεταξύ τους για να είναι σούπερ θρεπτικά, έτσι. Εδώ προσθέτω φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα. Ντοματίνια. Και βλέπετε ότι η σαλάτα εξελίσσεται πραγματικά σε ένα αριστούργημα, μόνο από τα χρώματα. Λίγο αλάτι, ανθό αλατιού, σε νυφάδες. Και θα βάλω και φύλλα φρέσκου δυόσμου, έτσι ολόκληρα, γιατί ταιριάζουν πάρα πολύ και με το χαλούμι και με τα παντζάρια και με τα ρεβίθια. Τα κόβουμε το χέρι έτσι σε μεγάλα κομμάτια για να μην μαυρίσουν. Όταν τα κόβουμε συνήθως με το μαχαίρι, μαυρίζουν πολύ γρήγορα. Και πάμε τώρα στο dressing. Εδώ σε ένα μπολ βάζω μουσταρδόμελο. Πάντα το χρησιμοποιώ στη θέση της μουστάρδας γιατί έχει πιο έτσι σύνθετη γεύση και σαφώς δίνει περισσότερη νοστιμιά στα dressing. Βάζω χυμό λεμονιού, ελαιόλαδο και πολύ λίγο αλάτι. Και ανακατεύω για να ενωθούν τα υλικά. Και ρίχνω το dressing εδώ στα σαλατικά. Ανακατεύω. Αυτή την κίνηση την κάνουμε πάντα λίγο πριν σερβίρουμε τη σαλάτα, έτσι. Ετοιμάζουμε τα λαχανικά μας, τα υλικά μας που θα βάλουμε μέσα. Ετοιμάζουμε το dressing και μετά τα ενώνουμε και τα πάμε στο τραπέζι. Διαφορετικά η σαλάτα έρχεται και πανιάζει, πέφτει ο όγκος της. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Επομένως, έχω έτοιμο το βασικό μείγμα της σαλάτας. Δίπλα έχω και ωραία τρυφερά πράσινα φύλλα. Θα τα ενώσω τελευταία στιγμή. Και πάμε τώρα στο χαλούμι. Παραδοσιακό κυπριακό τυρί pop. Ποιος δεν το ξέρει και ποιος δεν το έχει δοκιμάσει. Λοιπόν, παίρνουμε λοιπόν ένα μπλοκ χαλούμι και το κόβουμε σε λεπτές φέτες. Βασικά, έτσι όπως είναι διπλωμένο, κόβεται στη μέση. Αυτό δεν μας πειράζει, δεν μας πτωεί. Θα ψηθεί σε μπαστούνάκια.
Το χαλούμι λοιπόν πρέπει να το ψήσουμε λίγο πριν το σερβίρουμε, έτσι ώστε να έχει και ελαστικότητα, να έχει ωραία υφή και παράλληλα να βγάλει όλη του τη γεύση και όλο του το άρωμα. Είναι πραγματικά συναρπαστικό τυρί όταν ψηθεί σωστά και σερβιριστεί σωστά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όποτε θέλουμε ένα αντικολλητικό σκαροτήγανο, το αφήνουμε να ζεσταθεί πολύ καλά και ξεκινάμε το ψήσιμο. Ένα-δύο λεπτά ψήσιμο από τη μία πλευρά, το γυρίζουμε και από την άλλη και αυτό είναι. Τόσο απλά. Για την πατζαροσαλάτα με ρεβίθια και ψητό χαλούμι για 4 μερίδες θα χρειαστείτε 2 πακέτα παραδοσιακό κυπριακό χαλούμι pop, 2 βρασμένα παντζάρια, 100 γραμμάρια βρασμένα ρεβίθια, 250 γραμμάρια ντοματίνια, 2 φρέσκα κρεμμυδάκια, 100 γραμμάρια τρυφερά σαλατικά, 3-4 κλωναράκια φρέσκου δυόσμου. Και για το dressing θα χρειαστείτε 5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού, μία κουταλιά της σούπας μουσταρδόμελο και ανθό αλατιού σε νυφάδας. Και πάμε τώρα να συνθέσουμε τη σαλάτα. Στη βάση βάζω ωραία τρυφερά σαλατικά. Πράσινα φύλλα, ανάμεικτα. Πανέμορφα, έτσι. Και μετά αυτό το υπέροχο μείγμα με τα παντζάρια, τα ρεβίθια, τα ντοματίνια και το αρωματικό dressing. Εδώ έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο dressing γιατί έχουμε και το μουσταρδόμελο που δίνει βαθιά νοστιμιά και τον δυόσμο που δίνει ένα φοβερό άρωμα και ταιριάζει με όλα αυτά τα υλικά. Και λίγο πριν σερβίρουμε το χαλούμι, το ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο και το απλώνουμε πάνω στα σαλατικά. Και βλέπετε πόσο μαλακό είναι έτσι, έτσι όπως το πιάνουμε τη σπίδα, είναι φοβερά μαλακό, φοβερά αφράτο, βελούδινο σχεδόν και έχει καταπληκτική γεύση. Αυτή είναι λοιπόν μια ξεχωριστή σαλάτα, πολύχρωμη, με πολλή γεύση, με πολλά αρώματα, με υπέροχα υλικά. Να τη φτιάξετε, πραγματικά θα την αγαπήσετε.